Για το τεράστιο πλήγμα που έχει υποστεί ο κλάδος των εκδρομών σε επίπεδο Θεσσαλίας, μίλησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Λεωφορείων Λάρισας. Οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου αποτελούν ένα ασφαλτικό παράγοντα για τους κατοίκους της Θεσσαλίας να ταξιδέψουν λόγω των ζημιών που έχουν υποστεί. Δυστυχώς η Θεσσαλία γενικότερα, και δεν μιλάμε μόνο για τη Λάρισα, είναι τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα, ο Βόλος, έχουν με αυτές τις πλημμύρες έχουν πάθει τεράστια ζημιά, όχι μόνο οι πολίτες που ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, και τα τουριστικά γραφεία γενικότερα έχουν πάθει μεγάλη ζημιά, διότι δεν νοείται όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος έπαθε αυτή τη ζημιά λόγω των πλημμυρών να μπορεί να ταξιδέψει είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό. Πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση έχει δώσει μια πολύ μικρή χορήγηση σε αυτούς τους πληγέντες, πράγμα το οποίο αυτοί προσπαθούν να επιζήσουν, όχι για να κάνουν τις εκδρομές. Ο κύριος Λάβδας αναφέρει πως ενώ πριν τις πλημμύρες υπήρχε έντονο ενδιαφέρον τόσο για τις εκδρομές εντός Ελλάδας όσο και για το εξωτερικό, πλέον η συμμετοχή είναι πολύ περιορισμένη, με αποτέλεσμα είτε τα λεωφορεία να αναχωρούν σχεδόν άδεια, είτε να μην διοργανώνονται καν εκδρομές. Όλα τα χρόνια υπήρχε μεγάλη προσέλευση για να κάνουν κάποια εκδρομή. Σήμερα όχι. Οι εκδρομές έχουν οργανωθεί από τα γραφεία, σχεδόν όλα τα γραφεία τα τουριστικά, κάποιες εκδρομές, όπως προείπα, εσωτερικό και εξωτερικό, πράγμα το οποίο φεύγανε αρκετά λεωφορεία και για το εσωτερικό τουρισμό, αλλά και εξωτερικό εδώ περίπου στα Βαλκάνια. Οι προορισμοί ήταν Βελιγράδι, Βουλγαρία, Οχρίδα, Σκόπια, Σερβία, όπως είπα, Βουδαπέστη, Βιέννη και αυτά. Σήμερα όλες αυτές οι εκδρομές, οι συμμετοχές είναι πολύ μικρές μέχρι που ακυρώνονται. Να σημειωθεί ότι ο κύριος Λάβδας ανέφερε πως πολλά τουριστικά λεωφορεία έχουν πάθει ζημιές από τις πρόσφατες πλημμύρες, με ορισμένους επαγγελματίες να χάνουν ακόμη και το μεροκάματό τους.